Και κύριε και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Γεωπολιτικά», μια σύνοψη των, κυριο... των κυριοτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σημερινή μα εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Λέγονται πολλά για την πολιτική και τους πολιτικού, όμως ε, η πολιτική έχει και τους φιλοσόφου τη. Έναν ε, φιλόσοφο τη πολιτική ε, φιλοξενούμε από σήμερα στην εκπομπή μα είναι ο πρέσβης επιτιμή κύριος Περικλής Νεάρχου, ο οποίος σπούδασε και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφία και στη Σορβόνη, διετέλησε πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σορβόνη, ενώ είχε διατελέσει στο παρελθόν επί σειρά ετών του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου επί θεμάτων που σχετίζονται με το θέμα της Κύπρου, με το Κυπριακό. Ένας άνθρωπος πολυπράγμων, με ευρεία γνώση αυτών που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο και κάτι που πραγματικά ε, αποτελεί έκπληξη με πολύ πλάτιές και βαθιές γνώσεις ακόμη και σε θέματα εξοπλιστικών. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τον κύριο Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, εκπομπή. χαρά μου για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε εδώ και με τους ακροατές μας. Ε, ευχαριστώ και για το εύσημο του φιλοσόφου είναι ε, πολύ σημαντικό προσπαθούμε να φιλοσοφούμε όσο μπορούμε τα πράγματα γιατί ακριβώς ο, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο βάθος των πραγμάτων και να μην μένουμε στην επιφάνεια ή στην επίφαση των γεγονότων είναι πολύ σημαντικό και ιδίω όταν μιλάμε για γεωπολιτικά θέματα, τα γεωπολιτικά. Αυτά και χρειάζονται βάθο. Χρειάζονται βάθο γιατί πρέπει να γίνεται ένα συνδυασμό γνώσεων και από τη γεωγραφία που προσδιορίζει τη γεωπολιτική μέχρι Η την τη στρατηγική και την ιστορία που είναι βασικοί παράγοντε τη γεωπολιτική. Και εμεί μια χώρα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και με την ιστορία που έχει και την παράδοση που έχει, μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της γεωπολιτικής, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, αν πάμε στην Ανατολή έχουμε και το τσου, -τσου τη της Κίνας, αλλά εδώ στη δυτική κουλτούρα είναι... Ο Οπότε από τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια παράδοση θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στη γεωπολιτική γιατί η θέση που κατέχει η χώρα μας είναι πολύ σημαντική, είναι γεωπολιτικά πολύ ευαίσθητη και όταν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία της συνείδησης της γεωπολιτικής και της πρακτικής της πολιτικής που ακολουθεί η χώρα μας, τότε δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Είναι λοιπόν ευχή έργων να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο να καταλαβαίνει με τρόπο απλό τα θέματα της γεωπολιτικής, γιατί ακριβώς είναι θέματα λογικής και σωστής στρατηγικής. Και είναι και θέματα που δεν αφορούν μόνο του ειδικού. Όχι, όχι, Απλά, κύριε ναι. Πρέσβη, μια που είστε και από την Κύπρο, κατάγεστε από την Πάφο. Ναι. Να σα πω ότι ίσω την καλύτερη ανάλυση για τα θέματα τη Ανατολική Μεσογείου, τα ενεργειακά και όχι μόνον, τη διάβασα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος τη Κύπρου. όπου ένα αγρότη από τα κοκκινοχώρια έστειλε μια επιστολή. Και είχε τόσο δουλεμένη σκέψη που σημαίνει ότι όταν παρουσιάζονται με απλότητα, όπως είπατε, τα θέματα, η γεωπολιτική και οι εξελίξεις αφορούν τους πάντες και όχι τους ειδικού. Η κοινή λογική είναι το κριτήριο. Οι Εγγλέζοι έχουν ένα ρητό. The common sense, η κοινή λογική, is not so common. Δεν είναι τόσο, τόσο. διαδεδομένη. Γιατί ακριβώς η κοινή λογική, το να να μην χάνεται σε λεπτομέρειε ή σε αφηρημένε ιδέε και να μπορεί να πιάνει την ουσία των πραγμάτων όπω ο αγρότη, στον οποίο κάνατε αναφορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι κι εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλοί κόσμο. Είχα ένα φίλο, παράδειγμα, που είχε έρθει στην Αθήνα όταν ήμουν στον πρωθυπουργό. Και καθίσαμε το βράδυ να συζητήσουμε το Κυπριακό. Και πραγματικά έμεινα κατάπληκτο από την ευκρίνεια που είχε η σκέψη του από το βάθος και από τη σοφία που είχε η σκέψη του και ήταν ένας απλός αγρότης. Το θέμα λοιπόν είναι η, η σοφία είναι και πύρα ζωής, είναι και ε, κοινή λογική, κυρίως κοινή λογική και να μην υπάρχει και ιδιοτέλεια. Ναι όμως, είναι και αυτό. Ε, κύριε Πρέσβη, επειδή θα, θέλω να πάμε στα θέματα που είναι ναι. τα κρίσιμα τα καυτά, όμως... Α πάμε σε ένα θέμα περίπου φιλοσοφικό. Θέλουν τον πολίτη συνειδητοποιημένο και ενημερωμένο να έχει και αυτή τη σοφία. Εννοώ γενικώ και ειδικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θέλουν έναν τέτοιο το, πολίτη. Το θέμα είναι, είναι η παιδεία. Όταν δεν φροντίζει για να έχει τη σωστή παιδεία ο μέσο πολίτη, ο κάθε πολίτη, τότε τε, αμαρτάνει σε όλο το βάθο, σε όλο το φάσμα. Ο Πλάτων παράδειγμα στον Πρωταγόρα ακριβώς θέτει αυτό το θέμα γιατί διηγείται ένα μύθο πλατωνικό και λέει κάποτε οι άνθρωποι επειδή, επειδή δεν είχαν την εδώ και την, και τη ε, δίκη, τη δικαιοσύνη δηλαδή και την ντροπή, την εδώ κινδύνευαν με τα, να αλληλοσπαραχθούν μεταξύ τους και να εξαφανιστούν ως, ως ανθρώπινο γένος. Και έστειλε τον Ερμή τότε είναι ο, και το ο σήμα ο της ναυτεμπορικής ο Ερμής. Ο, έστειλε τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους την εδώ και τη δίκη. Και, του είπε στο, και τον ερώτησε τον, τον Δία ο Ερμής αυτά να τα δώσω σε μερικούς όπως μοιράζομαι τα χαρίσματα, παράδειγμα το χαράισμα της μουσικής, το κάτι, όχι λέει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι ως δεσμοί φιλίας και ως δεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα που είπατε. Ενώς δηλαδή έχουμε δί... ανάγκη από εδώ και δίκη. Γιατί άμα δεν υπάρχει εδώ και η δίκη, δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή αλληλεγγύη στην κοινωνία και συνείδηση αυτή που θέλουμε. Γιατί ακριβώ εδώ όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μετέχουν πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουν ορισμένοι. Η πολιτική είναι για όλου του πολίτε και ακριβώ αυτά τα οποία συνδέονται με την πολιτική θα πρέπει να τα έχουν όλοι οι πολίτε μέσα από την παιδεία βασικά. Πάμε τώρα στα καυτά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Κύριε Πρέσβη, έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά. Το ένα είναι στο βορρά μας και το άλλο είναι νοτιοανατολικά μας. Και αναφέρομαι στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη δυόμιση χρόνια τώρα στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αναφέρομαι και στον πόλεμο που κρατεί δεκαετίες τώρα, απλά τώρα έχει μια άλλη μορφή στη Μέση Ανατολή, στην σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, μέχρι πρόσφατα και της Χεσμολάχ και το Ιράν, προσθέθηκε και το Ιράν. Ναι. Τι έχετε να, πει, να πείτε γενικώ για αυτά τα δύο μέτωπα, ας και πάρ, μετά να πάμε στο ας άλλο. Α πάρουμε το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο δεν ήταν αναπόφευκτο να γίνει αυτός ο πόλεμος. Το ότι έγινε αυτός ο πόλεμος είναι ένα δείγμα της αφροσύνης που διέπει σήμερα τον πολιτικό κόσμο διεθνώ και ιδίω. Αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη εξουσία και καθορίζει τα πράγματα, η αμερικανική πολιτική εξουσία. Το θέμα της Ουκρανίας είναι ένα περίπλοκο θέμα που έχει και μία διάσταση ιστορική. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε σήμερα έκανε εισβολή η, η Ρωσία. Πράγματι έκανε εισβολή η Ρωσία. Και είναι καταδικαστέ η και εισβολή. Είναι, και είναι καταδικαστέ. Απολύτως. Ναι, αλλά το θέμα είναι το θέμα της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την Ουκρανία έξω από την ιστορία και τους δεσμούς που έχει με τη Ρωσία και το γεγονό ότι υπάρχουν και πληθυσμοί ρωσικοί στην Ουκρανία. Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε παράδειγμα ότι σε ποιον δώσαμε το χριστιανισμό τον 10ο αιώνα το δώσαμε στους Ουκρανούς και δεν το ξέραμε. Χρειαζόταν να περάσουν τώρα 2.000 χρόνια για να το μάθουμε. Πού το, το δώσαμε το χριστιανισμό... Στο Κίεβο... Άρα θα, τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε... Μέσα από την ιστορική προοπτική... Και να κοιτάζουμε... Πώς θα βρούμε μια λύση... Η οποία να είναι δίκαιη... Και να στηρίζεται και πάνω στις πραγματικότητες... Λοιπόν... Οπότε τώρα εδώ... Η, το θέμα της Ουκρανίας χρησιμοποιείται ως καταλήτης... Για θέματα ηγεμονίας... Παγκόσμιας ηγεμονίας... Αυτό είναι το πρόβλημα... Και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Γιατί από τη στιγμή που επιδιώκεται μέσα από το πρόβλημα αυτό ένα πολύ ευρύτερο θέμα παγκόσμια ηγεμονία, οι συγκρούσει μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνε και μπορούμε να έχουμε και πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το πρόβλημα, γιατί πραγματικά είδαμε τελευταία ότι φοβούμενο ο Πούτιν ότι θα εγκλωβιστεί η Ρωσία σε ένα πόλεμο φθορά επαόριστον με πυράβλους μεγάλου βελινεκού σε Που εναντίον έχει γίνει της. κατά κάποιο τρόπο; Ναι, που έχει τώρα. γίνει; Αλλά και, και θα που πάρει Μπορεί άλλοι ε, ναι. πάρει; Και είπε ε, αναβάθμισε την απειλή για τα πυρηνικά και είπε ότι ακόμη και μη πυρηνικές σχολες στην περίπτωση που δώσουν πυράβλους, τέτοιου είδους πυράβλους και πλήξουν τη Ρωσία, μπορεί να υποστούν αντίπινα και πυρηνικά. Αλλά βλέπουμε ότι είναι μια επικίνδυνη πορεία και εύχομαι και ελπίζω, τουλάχιστον θα δούμε τι θα γίνει και με τις αμερικανικές εκλογές, να βρει μια λύση το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει νίκη. Θα πρέπει να είναι μια συμβιβαστική λύση, η οποία να λάβει υπόψη τη, τα δεδομένα τα οποία είπαμε προηγούμενα. Κύριε Πρέσβη, ναι. είπατε για παγκόσμια ηγεμονία. Ναι. Εδώ όμω συμβαίνει το εξή. Οι ΗΠΑ πιθανότατα ε, επιδίωξαν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία για να ισχυροποιήσουν την παγκόσμια ηγεμονία του. Γιατί όντω είναι η ηγεμονική δύναμη του πλανήτη. Όμω αυτό που συνέβη έφερε αντίστροφα αποτελέσματα και θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Δηλαδή, ενίσχυσε του δεσμού με την μεγαλύτερη απειλή. ...που αντιμετωπίζει η Αμερική και είναι η Κίνα, τους δεσμούς της ορσίας με δηλαδή, την Κίνα... Ναι. ...και δεύτερον επιτάχυνε ναι. τους ρυθμούς σύσφυξης των σχέσεων του Παγκόσμιου Νότου. Δηλαδή ο Παγκόσμιος Νότος χρησιμοποιεί επιχειρήματα... ...τα οποία σε, εν πολλοίς εδράζονται και σε, σε ιστορικές ναι. πραγματικότητες. Δηλαδή ο Παγκόσμιος Νότος λέει, οι απικίες και όχι μόνο... ότι μας εκμεταλλεύτηκε η Δύση και τώρα εμείς συνανόμαστε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και θα έλεγε κανείς ότι αποκορύφωμα αυτής της συσπήρωσης είναι η BRICS που είναι μια... Τι πέτυχαν οι ΗΠΑ της Αμερικής, λοιπόν μήπως πέτυχαν το αντίθετο αποτέλεσμα Μα... από αυτό που επιδίωκαν Είναι αυτό που λέμε στη φιλοσοφία η ετερογωνία των σκοπών για αλλού πας και αλλού βγαίνεις νόμισαν ότι Εύκολα θα κατέριπταν την Ρωσία και θα λεηλατούσαν τους σωπόρους της κτλ. Και, τα και ταυτόχρονα θα έλυναν και το γεωπολιτικό πρόβλημα γιατί θα μπορούσαν να πλευροκοπήσουν από την Ευρασία την Κίνα. Αλλά τα πράγματα, οι λογαριασμοί αυτοί δεν βγήκαν. Και είναι, βλέπουμε ότι όχι μόνο οι κυρώσει δεν απέδωσαν για να καταστρέψουν την οικονομία της Ρωσία. Την ενίσχυσαν. Την ενίσχυσαν. Και στρατιωτικά βρίσκεται σε, σε, καλή θέση η Ρωσία. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τα πράγματα. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο. Και αυτό που είπατε ότι ενίσχυσε τον Παγκόσμιο Νότο, βεβαίω. Γιατί δεν είναι μόνο η που είναι το θέμα του παρελθόντος και σήμερα κοιτάξτε το νομισματικό σύστημα. Υπάρχει μήπως ένα δίκαιο νομισματικό σύστημα όταν υπάρχει... Γιατί έγινε το Bretton Woods μετά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Τι έγινε ε, αυτό το Bretton Woods, αναγνωρίστηκε ως, ως, ως ε, αποθεματικό νόμισμα το δολάριο, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε σήμερα μια τεράστια κατάχρηση μετά από την απόφαση Νίξον το 1971 να μετατρέψει, να καταργήσει την αντιστοιχία προς το χρυσό. Οπότε σήμερα μπορεί μια η δύναμη που έχει το προνόμιο αυτό του δολαρίου να τυπώνει ό,τι θέλει και να αγοράζει με αυτά τον πλούτο του κόσμου. Και βλέπουμε και να, ε, όπω είδαμε και στην περίπτωση τη Ρωσία, να γίνονται κυρώσει και να. Α, 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 γίνονται προσπάθεια από διεκτήσεις. Και αυτό οδηγεί σε αυτό που είπαμε Με στους μπρικς. Με αυτό μπρίξ. οι κυρώσει, ναι. επειδή διαβάζω τα επιχειρήματα του Παγκόσμιου Νότου, ναι. οι κυρώσεις είναι αυτές που ουθούν μεγάλες χώρες να ε, καταφύγουν στους BRICS γιατί θα κάνουν το δικό τους νόμισμα, το δικό τους σύστημα εμπορικών συναλλαγών το δικό τους διεθνές δούνο του, το διεθνές νομισματικό ταμείο, ακριβώς γιατί χρησιμοποιείται, οι υπερεξουσίε που έχουν χρησιμοποιούνται ε, τιμωρητικά σε κάποιες χώρες. Και για να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο, όμως μια που φτάσαμε εδώ ναι. και είπατε ότι ο στόχος των ε, ΗΠΑ της Αμερικής ήταν να πλαγιοκοπήσουν την Κίνα δια της Κεντρικής Ασίας αφού ελέγξουν την ε, Ρωσία. Αυτό δεν πέτυχε. Όμω εδώ βλέπουμε και πηγαίνουμε στο άλλο μέτωπο τώρα. Βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που διολυσθένει να μετατραπεί στην ουσία σε ένα πόλεμο ανοιχτά Ισραήλ-Ιράν. Διότι μέχρι τώρα ο Κασίμ Σουλεϊμάνι είχε πετύχει να δημιουργήσει αυτόν τον ε, άξονα της αντίστασης όπως τον ονομάζουν οι ίδιοι, δηλαδή ένα δίκτυο δυνάμεων, οι οποίε κτυπούσαν το Ισραήλ και δεν έδιναν το δικαίωμα στο Ισραήλ με ή χωρίς εισαγωγικά να απαντήσει στο Ιράν. Τώρα όμως αυτά έχουν φύγει από το τραπέζι. Έχουμε την απάντηση του Ιράν και την αναμενόμενη ανταπάντηση του Ισραήλ. Ξέρετε, επειδή υπάρχει πιθανότητα, εάν το χτύπημα του Ισραήλ είναι τέτοιο που θα προκαλέσει οικονομική δυσπραγία. Στο Ιράν, διότι ένα από τα ζητήματα, το βασικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο Ιράν, το είδαμε και με την υπόθεση της Μάσα Αμίνη, της Κούρδισσα που σκότωσε η αστυνομία ηθών, ε, είναι το οικονομικό και της κοινωνικής συνοχής, Γιατί υπάρχουν και προβλήματα ναι. εθνοτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα ναι. μέσα. Ναι. Αν λοιπόν καταρρεύσει ε, η Ισλαμική δημοκρατία, το Ισλαμικό Καθεστώς, ναι. και αν καταρρεύσει τότε εκ των πραγμάτων θα τεθεί. Λογικά, επειδή μου έχετε πει και ότι έχετε συνεργαστεί με την αντίσταση των Ιρανών, αντίσταση που έκανε στο Σάχη. Στο Σάχη. Εάν yeah. λοιπόν ε, το επόμενο καθεστώς θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ε, φιλοδυτικό. Αυτό δεν διευκολύνει τους στοχεύσεις της ηγεμονικής δύναμης. Δηλαδή την αποτυχία που έχουν στην Ρωσία, μήπως την καλύψουν με την ανατροπή. Αυτό θα ήταν ο μέγιστος στόχος του Ισραήλ και τον ΙΠΑ γιατί πάνε πακέτο τώρα Πέραντι, το, και το Ισραήλ γνωρίζει ότι μόνο του δεν μπορεί να τα βάλει με το Ιράν και θέλει να έχει την κάλυψη την Αμερικανική και την έχει. Οπότε θα εξαρτηθεί τώρα από το τι ακριβώς θα κάνει και αν θα υπάρχει το Ισραήλ και αν θα υπάρχει αναλογικότητα μεταξύ των πληγμάτων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν πάει για το μέγιστο να ανατρέψει το καθεστώς, είδαμε ήδη ότι έστειλε ένα μήνυμα το Ιράν μέσω της αντιπροσωπείας του στον ΟΙΕ ότι εάν γραπτό, συμπράξει και γραπτό, έστειλε γραπτή ναι, ναι, ναι. εάν συμπράξει ΟΝΙΠΑ με το Ισραήλ στην επίθεση εναντίον θα, θα αναλάβει επιθέσεις και εναντίον αμερικανικών στόχων εάν αναλάβει επιθέσεις και εναντίον αμερικανικών στόχων πηγαίνουμε σε μια μεγάλη σύγκρουση οπότε αυτό είναι το θέμα τώρα τι θα κάνει το Ισραήλ το Ισραήλ Βεβαίω ήθελε πάντοτε να επιτεθεί στο Ιράν, γιατί το βλέπει ότι είναι το κέντρο η κεφαλή του κακού, όπω το αποκαλεί. Και θα ήθελε να πλήξει απευθεία το Ιράν. Εφόλη τη ύλη. Ναι, εφόλη της ύλης, Και ε, υπήρχε μια α, επιφυλακτικότητα από πλευρά Αμερική και δεν είναι, άφηναν το Ισραήλ να προχωρήσει. Δεν ξέρουμε τώρα εδώ. Πώ θα α, μεταξύ των δύο, τι συνεννόηση θα γίνει. Γιατί εδώ, καλά είπαμε ότι θα ανατρέψουν το καθεστώ, αλλά ήδη το Ιράν είναι μέρο αυτού που λέμε μπρίξ και αυτοί, αυτού του νέου συνασπισμού, του διεθνού συνασπισμού. Η Ρωσία και η Κίνα θα καθίσουν αδρανεί και θα αφήσουν του Αμερικανού και το Ισραήλ να ανατρέψουν το καθεστώ στο Ιράν. Το οποίο είναι κρίσιμο σύμμαχο και Βεβαίως. των δύο αυτών. Βεβαίω είναι κρίσιμο. Ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν τεράστιε στρατηγικέ σχέσει με την Κίνα, με το πετρέλαιο, με επενδύσει, με κακό. Και υπάρχουν επίση και τα ίδια, το ίδιο με τη Ρωσία. Άρα οι δύο αυτέ μεγάλε χώρε δεν θα επιτρέψουν ή θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και εκεί είναι ο κίνδυνο μέσα από την εμπλοκή αυτή να έχουμε μια εμπλοκή όλων των μεγάλων δυνάμεων. Άρα ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και ένα παγκόσμιο δηλαδή, Δηλαδή από αλλού το περιμέναμε. Ναι, από αλλού το περιμέναμε και, και πιθανό θα... να μα προκύψει από, από, το Ιράν. Γιατί αν όντω τώρα τεθεί ο στόχο, ο μέγιστο στόχο ανατροπή καθεστώτο, τότε πια οι άλλε χώρε θα κινητοποιηθούν Κύριε και θα προσπαθήσουν πριν να πάμε, το αποτρέψουν. πριν πάμε στο, στο, διά, στο διάλειμμα της εκπομπής μας... Ε, θα σας απευθύνω μία διπλή ερώτηση. Και ε, πραγματικά, επειδή η εμπειρία σας είναι δεδομένη... γι' αυτό και κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Δεν είστε μάντης, αλλά την εκτίμηση σας ζητώ. Έχουμε εκλογές σε ένα μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ, αυτό τι σημαίνει. Ότι υπάρχει ένα κενό εξουσίας και λόγω της κατάστασης του Μπάιντεν και λόγω του προεκλογικού αγώνα. Πόσο πιθανό θεωρείτε προεκλογικά ε, να εκμεταλλευτεί αυτήν την κατάσταση ο Νετανιάχου και ό,τι κρύβεται πίσω του, διότι θεωρώ αδύνατο ο Νετανιάχου να κάνει όλο αυτό αυτός ο Μπέγκβιρ και ο Σμότριτς Υπάρχει το βαθύ Ισραήλ και υπάρχει το εναμερική Ισραήλ που τον στηρίζει. Yeah. Yeah. Πόσο πιθανό θεωρείτε λοιπόν. Να εκμεταλλευτεί το κενό εξουσία και να κάνει αυτή την επίθεση. Και δεύτερον, ε, υπάρχει. Ε, αν κάνει αυτή την επίθεση, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το πετρέλαιο. Αν κλείσει το Ιράν τα στενά του ορμούς, το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί σε δυσθεόρατα ύψη και αυτό, ξέρετε, θα επηρεάσει τη παγκόσμια oh, οικονομία. Oh, αυτό δεν θα επηρεάσει και το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτή είναι η διπλή ερώτηση που είναι yes. και yes. συνεπτυγμένη σε μία γεγονός είναι ότι η συγκυρία των εκλογών και η εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τον Νετανιάχου. Γιατί βρίσκε... Το εκμεταλλεύεται. Ναι, το εκμεταλλεύεται. Γιατί ανέκαθεν θυμάστε από τότε, από τον Ομπάμα και μετά, ήθελε το Ισραήλ να πλήξουν το Ιράν και υπήρχε μία. Το σχέδιο είναι παλιό. Ναι. Υπάρχει είναι σχέδιο. Είναι παλιό. Ε, ναι, είναι παλιό. Λοιπόν, υπάρχει μία επιφυλακτικότητα από πλευράς Αμερικής γιατί καταλάβαινε ότι αυτό θα έβαζε φωτιά στον παρούτι τη Μέση Ανατολή. Και δεν το ήθελε. Ήταν πολύ πιο εφεκτική η Αμερική. Δεν ξέρουμε τώρα εδώ με τη συγκυρία τη σημερινή τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα. ευνοϊκά για τον Νετανιάχο και πιο επικίνδυνα. Το θέμα τώρα είδα παράδειγμα ο Μπάιντεν, ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι να μην πλήξει τα πυρηνικά ούτε του Ούτε Ισραήλ. Τις πετρελαϊκές ούτε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Γιατί ε, Πρώτα απ' όλα, ενισχύεται, που είπατε, στο και, α, στην, αναλογικότητα. Ναι, στην, αναλογικότητα. Θέλει δηλαδή και, να προσκοληθεί και τώρα σε μια αναλογικότητα τώρα θα τον ακούσει ο Νετανιάχου. Θα μείνει σε αυτή την αναλογικότητα. Γιατί αν ας πούμε τώρα ε, που είναι αυτή η αναλογικότητα υπάρχει, άμα θες, άμα δεν θέλει να την παρεξηγήσεις, είναι εύκολο να τη διαπιστώσεις. Ότι δεν πρέπει να θέσεις θέμα ανατροπής του καθεστώτος. Γιατί από τη στιγμή που θέσεις θέμα ανατροπή του καθεστώτος, θα πρέπει να χτυπήσει σε πολλά μέτωπα και πολύ δυνατά. Άρα αυτό εδώ πέρα θα προκαλέσει τι αντιδράσει που είπαμε, θα προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και εναντίον των Αμερικανών. Άρα δηλαδή θα προκαλέσει μια γενίκευση που. Ανάφλεξη. Ναι. Ανάφλεξη. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Αυτό θα επηρεάσει ε, το αποτέλεσμα των εκλογών στη ΣΥΠΑ. Διότι ε, αναμένεται να γίνει πριν τι εκλογέ ε, ε, ναι, ε, το ε, Ναι, ε, το. Ε, οπωσδήποτε θα επηρεάσει, αλλά τώρα το παιχνίδι παίζεται στο συναγωνισμό μεταξύ των δύο υποψηφίων ποιο θα προσετεριστεί τι ψήφου του Ισραηλινού λόμπι. Οπότε είναι δύσκολο να κρίνει κανεί τη στιγμή αυτή. Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των γεγονότων. Εάν δηλαδή η εξέλιξη των γεγονότων είναι ευνοϊκή, θα πούνε να. Εδώ, ας πούμε, εμείς παίξαμε και κερδίσαμε. Εάν όμως το πράγμα πάει προς παγκόσμιο πόλεμο... Θα δικαιωθεί διλαμβάνε... ο, ο Τραμπ, <Ρα> ο οποίος προειδοποιεί. Ναι, ο οποίος καιρό. προειδοποιεί. Λέει, εδώ τι γίνεται εδώ πέρα, πού το πάμε δηλαδή. Θα πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι υπάρχει μία δύναμη κυβέρνηση τη ΗΠΑ, το δίδυμο Biden Κάμαλα Χάρη, η οποία ακριβώ επειδή δεν μπορεί, δεν μπορεί, να, να, ναι. να, την, επιρρο... να την επιρροή τη στα παγκόσμια μέτωπα, τη ξεφεύγουν ναι. και. Υπάρχει ο κίνδυνο στο... του Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η τελευταία τη δήλωση, η προχθέσινη Ναι, μα είναι... ο... αυτό πια δεν είναι μια απειλή θεωρητική. Όπω είπαμε προηγουμένω, μέσα από την αλυσίδα των γεγονότων και την αλληλουχία των γεγονότων μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί εξηγήσαμε προηγουμένω πώ μπορεί να γίνει. Θα σπεύσουν να υπερασπίσουν το Ιράν οι άλλε μεγάλε δυνάμει, θα υπερασπίσει το Ισραήλ και θα εμπλακούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, θα αντιδράσει το Ιράν και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια γενικευμένη ανάφλεξη. Κύριε Πρέσβη, δεν ξέρω αυτό πώς λέγεται στη φιλοσοφία, αλλά ξεκινήσαμε από τον περίγυρο για να έρθουμε στα δικά μας. Από το γενικό στο ειδικό. Προετοιμαστείτε στη διάρκεια ναι, του διαλύματος. Ναι. Νομίζω ότι θα καλά, μιλήσουμε... καλά κάναμε, γιατί γνωρίζοντας τον περίγυρο, μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα και τη δική μας πολιτική ή το δέον γενέστε. Κύριε Πρέσβη, ε, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή, της Διακήρυξης των Αθηνών το Δεκέμβρη του 2023, ακολουθεί μία πολιτική που έχει ως τελικό στόχο να βρεθεί τρόπος να συμφωνήσουμε σε κάποια ζητήματα και στη συνέχεια με ένα συνυποσχετικό να ε, πάει το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ και στο Δικαστήριο της Χάγης. Πόσο εφικτό ε, το βλέπετε αυτό, πώς είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή με, τη, με συζήτηση να φύγουν τα κανθόδης ζητήματα από το τραπέζι και τελικώς να υπογραφεί αυτό το συνυποσχετικό και να λυθεί αυτό το ζήτημα. Γιατί σήμερα ο κύριος ε, Γεραπετρίτης είπε ότι εάν δεν λυθεί το θέμα της οριοθέτησης, δεν θα έχουμε ειρήνη, σαν να μας είπε ότι θα έχουμε πόλεμο. Τα ίδια είπε και στη Βουλή πριν λίγο... Πριν μερικέ μέρε είχε πει ότι τι θέλετε, πόλεμο. Συνέχεια παίζει με αυτή την ιστορία. Για δεν ξέρω τι επιδιώκει να εκφοβήσει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε όλοι είμαστε υπέρ τη ειρήνη, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά η ειρήνη δεν είναι αυτό ο σκοπό. Η ειρήνη πάει πακέτο με την ελευθερία. Δεν μπορεί τώρα να λε ότι ε, ε, δεν υπερασπίζω την εθνική ακαιρεότητα τη χώρα μου, την κυριαρχία τη χώρα μου, γιατί δεν θέλω πόλεμο. Δηλαδή, με τη, με τη λογική αυτή θα έρθει ο καθένα να πάρει ό,τι θέλει. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, κανεί δεν θέλει τον πόλεμο αλλά είναι υποχρέωση και συνταγματική και επιταγή εθνική να υπερασπίζεις την κυριαρχία σου και τον εθνικό σου χώρο. οπότε τώρα να έρχεσαι και να παίζεις με τη λέξη ειρήνη και πόλεμος είναι και ιδίω όταν είσαι και υπουργό εξωτερικών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και απαράδεκτο. Γιατί εδώ δεν μπορείς να εκφοβίζεις τον κόσμο και να αλλάζεις την ουσία των πραγμάτων. Γιατί το θέμα Μα δεν είναι εκεί. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, ότι όλοι θέλουμε την ειρήνη. Αλλά δεν θέλουμε την ειρήνη με παραχωρήσεις εθνικές, με, με παραχωρήσεις εθνικού χώρου. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και εδώ το, το, τελευταίο, διά, το τελευταίο διάστημα, από την υπογραφή αυτής της περίφημης διακηρύξεως, αντί να μπούμε σε νερά ελπιδοφόρα, όπως επαγγελόταν τότε, Υπάρχει, υπάρχουν λόγοι για μεγάλες ανησυχίες. Είδαμε παράδειγμα αυτό το περιβόητο ε, νομοσχέδιο που γίνεται από το Υπουργείο Ενέργειας. Δηλαδή στέλνουμε σε τεχνικά Υπουργεία θέματα, το οποίο είναι κατεξοχήν θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να περάσουν απαρατήρητα ως τεχνικά θέματα. Για τον περιορισμό, δηλαδή για την απεμπόλυση από εμά τη, μεγάλου τμήματο τη ελληνική ΑΟΣ. Και εδώ είναι, εδώ είναι τώρα το θέμα, Ότι. Ε, για να ναι. εξηγήσουμε στου ναι, ναι. τηλεθεατές πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, ναι. με το οποίο απαγορεύεται, υπάρχει η λέξη: Απαγορεύεται μέσα η ε, τουριστική ναι. ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιοποίηση ορισμένων. Νησιών και νησίδων του Αιγαίου. Ναι. Και ναι. υπάρχει η λέξη απαγορεύεται ναι, ναι. που και πάλι να το εξηγήσουμε. Αν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα σε ένα νησί, δεν, δεν δικαιούται αό και η Άρα Ο λόγο Άρα. Εάν δηλαδή μόνοι μας κατασκευάσουμε μία νομική κατάσταση που αναιρεί στην πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο, το θαλάσσιο δίκαιο... Το οποίο έχουμε, έχουμε υπογράψει. Και το οποίο έχουμε υπογράψει, τότε και το, θα έρθει το τι θα περιμένουμε από το, από το διεθνέ Δικαστήριο να, μα μας δικαιώσει αφού μόνοι μας έχουμε παρεμβεί. Από τη στιγμή που η μόνη της Ελλάδα έρχεται με νόμο και απαρνείται το δικαίωμα που της δίνει το διεθνέ Δίκαιο, τότε βεβαίως το, το, Δικαστήριο θα αποφασίσει και θα, το έχουν, και θα το παρουσιάσουν. Θα πατήσει να, πάνω σε αυτό τι και από εκεί και μετά θα Το Δικαστήριο απεφάσισε αυτό. Δηλαδή πρόκειται για μια πονηρή ιστορία, θα πρέπει να το καταγγείλουμε και οι, οι, Έλληνες βουλευτές δεν είναι εκεί για να ψηφίζουν ό,τι τους λέει το κόμμα. Σε τελευταία ανάλυση υπέχουν ευθύνη προσωπική. Και το να απεμπολούν, γιατί πρόκειται περί εθνικού, εθνικής κυριαρχίας και εθνικού χώρου όταν ψηφίζεις τέτοια πράγματα. Όσο και να το παρουσιάζεις ότι δήθεν είναι τεχνικό, ότι το κάνουμε για να προστατεύσουμε κάποια βατράχια ή κάποια, κάποια, σαλιγάρια. σαλιγάρια, αυτά, αυτά είναι εκ του πονηρού. Και θυμηθείτε, τα ίδια λέγανε, όταν απεμπολίσαμε την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων, ότι δήθεν θα παρενοχλεί το, η βιολογία, η, η βιολογία του, της θάλασσας και, και βλέπουμε ότι και στον τομέα αυτό έχουμε στασιμότητα. Ενώ υποτίθεται μετά την κρίση του φυσικού αερίου η, η κυβέρνηση είχε κάνει στροφή και θα έθετε μπροστά την ανάπτυξη των υδρογοναθράκων, βλέπουμε ότι εκεί δεν είχε γίνει καμία πρόοδος και ενώ είχαμε τις τουρκικές απαιτήσει στο Αιγαίο και το κάζος Μπέλη στο Αιγαίο, τώρα με πρόσχημα την γαλάζια πατρίδα, το επεκτείνουν και στην Ανατολική Μεσόγειο και εμείς... Και στο και Μισό εμείς, Αιγαίο. Ναι, ναι, και, 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 από τη δική μας πλευρά βλέπουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, έχει και προσωπικά μεγάλες ευθύνε ο κύριος αυτός, προσπαθεί να παρουσιάσει τότε το πρόβλημα είναι τα χωρικά μας ύδατα. Ότι να εγκλωβιστούμε στα χωρικά ύδατα. Με άλλο είναι τα χωρικά ύδατα. Τα οποία δεν αμφισβητεί κανένα. Η Τουρκία δεν αμφισβητεί τα χωρικά ύδατα. Ποτέ, ποτέ. Θέλει να μα εγκλωβίσει στα χωρικά ύδατα. Το θέμα και είναι η φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ που είναι πέρα από τα χωρικά ύδατα. Όπω και το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, αντί ας πούμε, να, να αναφερθεί στα θέματα αυτά, συνέχεια αναφέρεται και υπενθυμίζω ότι το έκανε για πρώτη φορά κατά την κρίση του 2020. Με το Ορου Ρέι. Τότε εκεί πέρα είπε ότι εμείς κόκκινη γραμμή που όπως παρατηρήσατε και ε, ιδιωτικό είναι απαράδεκτο να μιλάμε για κόκκινη γραμμή είναι σε όντω συνταγματική επιταγή τα, τα έξι μίλια είναι συνταγματική είναι, επιταγή είναι, και υποχρέωση ναι, δεν, και υποχρέωση, είναι, δεν είναι θέμα πολιτικής είναι θέμα δηλαδή εκεί μπορεί να παραπεμφθείς και σε ειδικό δικαστήριο όταν ας πούμε παραβιάζεις τέτοια αυτονόητα πράγματα αλλά επίσης όταν το διεθνές δίκαιο σου κατοχυρώνει δικαιώματα και υ υφα και δικαιώματα ΑΟΤΣ και εσύ έρχεσαι με νόμο και τα απεμπολείς ή απεμπολείς μέρος από αυτά τα δικαιώματα τότε είσαι υπόλογος και θα πρέπει στη Βουλή να σοβαρευτούν και οι βουλευτές και να δούνε ότι τέτοια πράγματα δεν είναι για, νομοθε... δεν είναι για... για να ψηφίζονται, δεν είναι νομοθετήματα που τιμούν μια χώρα που έχει την παράδοση και την ιστορία και την υπερηφάνεια της Ελλάδος δηλαδή. Δεν είναι δυνατό δηλαδή μόνοι μας να ερχόμαστε και να εγκλωβιζόμαστε στα έξι μίλια. Ναι κύριε Πρέσβη ναι. συγγνώμη, αυτό αντί να συζητιέται από ορισμένου. σε ορισμένους, Ορισμένες οθόνες ή τραπέζια, δεν έπρεπε να είναι κυρίαρχο ζήτημα των κομμάτων που βρίσκονται okay. στη Βουλή είναι. Μα εδώ είναι το πρόβλημα ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το πολιτικό μα σύστημα. Βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση που κανονικά έπρεπε να σηκώσει το θέμα και να πει τι. Μα γίνεται Έπρεπε να εδώ είναι στα κάγκελα. Και είναι στα κάγκελα. Ούτε καν να αναφέρεται. Είναι, είναι, δεν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι από άγνοια, δεν επιτρέπεται άγνοια σε αυτά τα θέματα, πηγαίνετε σπίτι σας άμα έχετε άγνοια σε αυτά τα θέματα, δεν είστε κατάλληλοι να εκπροσωπείτε τη χώρα και να εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό επαφίεται στον ελληνικό λαό τον ίδιο και σε όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την ιστορία, να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και να τον κινητοποιήσουν. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια εξυφαρπαγής να μας περάσουν ε, ένα ε, πράγματα απαράδεκτα που είναι απεμπόλυση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να το παρουσιάσουμε τότε. Να, βλέπετε, κατοχυρώσαμε την ειρήνη. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα εκτός του ε, νόμου στον οποίο προαναφερθήκατε... ...είναι το θέμα των θαλασσίων πάρκων. Εκεί βλέπουμε να αναδιπλώσει. Τι συμβαίνει εκεί κύριε Πρέσβη, μα, εξηγήστε λίγο μα, τι είναι τα θαλάσσια πάρκα... Να... Ήρθε τώρα η κυβέρνηση και έθεσε θέμα θαλασσίων πάρκων. Και κυκλοφόρησαν δε, χάρτες. Και κυκλοφόρησαν χάρτες και μετά την τουρκική αντίδραση τα παίρνει πίσω... Ε, γίνεται συζήτηση τώρα να κάνουμε πάρκα εντός των χωρικών υδάτων. Δηλαδή πήγαμε, αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, πήγαμε για μαλλί και γυρίσαμε κουρεμένοι. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή βγήκαμε, υποτίθεται μέσα από τα πάρκα, να κατοχυρώσουμε το και το να προστατεύσουμε. Και και να προστατεύσουμε, και, προστατεύσουμε και, και τη θάλασσα, του αλλά, αλλά και να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα μας. Ναι. Και τώρα πάμε... Και ε, πάμε να τα δημιουργήσουμε μόνοι μα, τελεσμένο γεγονό σε βάρο μα. Για ξέρετε αν... τι έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλεία πριν δύο μέρε. Στο Συμβούλιο Ασφαλεία η Τουρκία δεν είναι ευχαριστημένη ούτε με αυτήν την υποχώρηση τη Ελλάδα και λέει στην Ελλάδα: Και γιατί αβαλέ εκείνα τι μικρονησίδες οι οποίε δεν σου ανήκουν. Δηλαδή, πιθανόν να δούμε και άλλε τρύπε στο χάρτη. Μα εάν περιμένει κανεί. Συγγνώμη, αυτό έγινε από ερασιτεχνισμό ή είναι σκόπιμο, γιατί η Τουρκία υπέγραψε προχθέ και τη συμφωνία για την προστασία των θαλασσών. Μήπω δηλαδή πηγαίνουν σε μία συνεκμετάλλευση, όχι συνδιαχείριση των οικολογικών προβλημάτων, που αυτό θα περάσει πιο εύκολα αυτή, και στην κοινή γνώμη. Αυτή είναι η προσπάθεια. Πάντοτε η Τουρκία. Έχει πολλά σίδερα στη φωτιά. Αμφισβητεί τα νησιά. Ε, έχει και προβάλλει συνέχεια μοίρασμα του Αιγαίου και υπάρχει όπως στην Κύπρο, λέγαμε ή διχοτόμηση ή ομοσπονδία, που είναι ψευδόνυμο το, το, το πράγμα. Ίδιο. Το ίδιο και εδώ, ή διχοτόμηση ή συνδιαχείριση. Ε, αυτή είναι η ιστορία όλη. Και είδαμε το, το, το πράγμα ξεκινάει με την ανοχή πολλών άλλων πραγμάτων. Κύριε Καλενταρίδη, είδαμε παράδειγμα ότι επί... η... η Τουρκία με πρόσχημα ότι θα κάνει ασκήσεις πήγε πίσω από τα ελληνικά νησιά, κατέλαβε όλο το κεντρικό Αιγαίο, το δέσμευσε και... με ναύτεξ ναι. για δύο-τρεις μήνες. Δηλαδή είναι δυνατόν να ανέχετε; ανέχεται. Έβαλε πόδι Ναι, έβαλε πό... Είναι δυνατόν να η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να απειλήσει ότι σε περίπτωση που προβείτε σε αυτό το πράγμα, επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα. Τελείωσε. Αλλά δεν, απαν... δεν απαντούν σε κανένα θέμα. Προχωρεί η Τουρκία. Εκεί που έκανε προηγουμένως αμυντική πολιτική για να μην αφήσει την Ελλάδα να ασκήσει τα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνέ δίκαιο, τώρα έχει Πέρασε περάσει στην, στην επίθεση. Πάει επίθεση. στην επίθεση. Και οι άλλοι λένε ναι, για την ειρήνη, για το αυτό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και θα πρέπει να, υπο... θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο ελληνικός λαός, λέω στον ελληνικό λαό, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ε, είναι αυτά που είναι και αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν, αλλά υπάρχει και το θέμα των βουλευτών της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και δική τους ευθύνη ο καθένας για αυτά. Έχει προσωπική υπέχει, προσωπική ευθύνη. Και δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουν από κομματική πειθαρχία. Δεν είναι θέματα αυτά που υποτάσσονται σε κομματικές πειθαρχίε. Είναι και θέματα θε. καθαρά εθνικά. Ε, ε, ζήσαμε. Υπάρχει η βούληση της δύση να ενσωματώσει στους δυτικούς θεσμούς, είτε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Δυτικά Βαλκάνια. Είδαμε τι έγινε με τα Σκόπια και με την κατάπτυστη τη συμφωνία των Πρεσπών, είδαμε τι έγινε με την Αλβανία, όπου υπογράψαμε μια συμφωνία οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τη ΑΟΣ με την Αλβανία και στη συνέχεια είπαμε ναι για να μπει στο ΝΑΤΟ, μπήκε στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τη συμφωνία. Τώρα λοιπόν είναι η πρωτοβουλία του Βερολίνου, πήγε εκεί ο κ. Γεραπετρίτης και είπε η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος ναι. να μπουν αυτό δεν έπρεπε να γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως έκανε η Αλβανία, με τα, η Βουλγαρία με τα Σκόπια. Δηλαδή, να τελειώσει η υπόθεση της οριοθέτησης με την Αλβανία, δηλαδή συνυποσχετικό, χάγι, τελειώνουμε, και να κατοχυρωθούν με κτηματολόγιο οι ελληνικές περιουσίες στη Βόρεια Ήπειρο. Και μετά οι πόρτες είναι νεκτές, μπείτε. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την πολιτική χωρί να βάζουμε ένα προαπαιτούμενο. Πώ το κρίνετε αυτό, Αυτό είναι ότι φαίνεται, φαίνεται ότι η μία υποτέλεια προ ξένες πολιτικέ και υποβάθμιση των δικών μα εθνικών συμφερόντων. Σα φέρω το παράδειγμα τη Σλοβενία και τη Κροατία. Υπήρχε μια πολύ μικρή εδαφική διαφορά και η Σλοβενία έθεσε βέτο. ...στην ένταξη της Κροατίας μέχρι να λυθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μικρό το εδαφικό. Ξέρω, ναι, το λοιπόν. γνωρίζω, ναι, ναι. Και η Σλοβενία τόλμησε και έθεσε βέτο και είπε ότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα... ...δεν εγκρίνω την ένταξη της Κροατίας. Εμείς τώρα, σαν πρόσκοποι... Να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια, όλα. Μα καλά, εξετάσαμε τι σημαίνει αυτό και η κάθε χώρα για μα και για τα συμφέροντά μα. Και το κωσυφοπαίδειο. Τι, τι σημαίνει, δηλαδή, ότι θα μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια, επειδή το θέλουν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί, εμεί πανηγυρίζουμε και λέμε είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί να είμαστε πρωτοπόροι, αν δεν λυθούν τα δικά μα προβλήματα. Συμφωνώ πλήρω ότι με την Αλβανία. Πρώτα απ' όλα το θέμα τη ΑΟΣ. Και, το, και του διεθνού Θαλασσίου Δικαίου... έχει υιοθετηθεί και ψηφιστεί... από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, ως οργανισμός. Δηλαδή όχι μόνο από την κάθε χώρα μέλος... Και αλλά και από Ένωση. την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός. Άρα αποτελεί μέρος του κεκτημένου του Ευρωπαϊκού. Εάν θες λοιπόν, Αλβανία, να ενταχθεί στο κεκτημένο του Ευρωπαϊκού... Λύσε, το λύσε το πρόβλημα. Δηλαδή εμείς έχουμε κάθε περγαμηνή... Κάθε δικαίωμα και, και επιχείρημα για να απαιτήσουμε αυτό το πράγμα και δεν το απαιτούμε. Μένουμε εκεί πέρα και λέμε: Θα δούμε. Τι θα δεις δηλαδή. Το ίδιο πράγμα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει αύριο με τα Σκόπια, όταν εντα... βλέπουμε τη συμπεριφορά τους... Η Βουλγαρία η Βουλ... έβαλε ξεκάθαρα ναι, βέτο. Και βλέπουμε ότι αυτό που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα το κάνει η Βουλγαρία, η οποία δεν έχει το πρόβλημα το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με τα Σκόπια. Και όμως βάζει βέτο η Βουλγαρία. Καλά η Βουλγαρία και είναι... Δεν την πιέζει. είναι καμιά υπερδύναμη. Και κανείς δεν την πιέζει. Γιατί, γιατί ας πούμε το κάνει η Βουλγαρία και εμείς δεν μπορούμε τίθενα να το κάνουμε. Βλέπουμε ότι η πολιτική μας σε όλους τους τομείς είναι απαράδεκτη. Δηλαδή είναι μία τόσο υποτελής και ενδοτική πολιτική, η οποία ενθαρρύνει και οι Τούρκοι είναι εκεί να τους πούνε ότι... Δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε με την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι της πούν οι Αμερικανοί. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Συμφωνήστε με του Αμερικανού και δώστε τους Αμερικανού κάτι και το πρόβλημα είναι λυμένο. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν έχουμε ένα δεδικασμένο για τι διαπόντιε νήσους, αν δηλαδή το Διεθνέ Δικαστήριο αναγνωρίσει στι διαπόντιε νήσου πλήρη επίρρρεια, αυτό είναι στο τραπέζι και στο και για το και Αιγαίο. Και, βε, για το Αιγαίο. Βε, βε. και γι' αυτό οι Τούρκοι πιέζουν το Ράμα να μην το κάνει. Βε, βε. Και επειδή πιέζουν οι Τούρκοι δεν ναι, πρέπει ναι. Η, Ελλάδα η Ελλάδα να, να το θέσει ως προαπαιτούμενο. Και να μην παίξει το χαρτί που έχει στα χέρια τη. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι και στο πέρα από το θέμα το ειδικό αυτό θέμα επιδιώκει να ε, την εξάλληψη και την περιθωριοποίηση της ελληνικής μειονότητας στη, στη Βόρειο Ήπειρο. Ναι, με αιχμή του δόρατο ναι. τη λαϊλασία τη περιουσία. Τη χυμάρα τη περιουσία κτλ. Λοιπόν, είναι δυνατόν εμεί τώρα να, να, κρατάμε το χαρτί τη εντάξεω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην λύνουμε αυτά τα θέματα, να μην απαιτούμε τη λύση αυτό το θέμα. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Ναι. Πάφο. Τι έχετε να μα πείτε για την Πάφο καταρχά. <laughs> Κοίταξε, η Πάφο είναι η πιο όμορφη περιοχή τη Κύπρου μετά την Κερίνια η πιο όμορφη περιοχή της Κύπρου είναι η κατεχόμενη Κερίνια. Και εδώ η... Η μόρφου, ε, και τη, η μόρφου. συμπεριλαμβάνεται στην Κερίνια, όχι με είναι, την ευρεία έννοια. όχι, είναι αυτή, η μόρφου έχει τη δική της ξεχωριστή ομορφιά. Είναι, έχει τα με πνιγμένη στους και τα λοιπά, με θάλασσα, με αρχαία θέατρα και τα λοιπά. Η έπεια, η αρχαία έπια και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι το εξής ότι έρχομαι στο 1974. Φανταστείτε τώρα, για να δείτε το όνειδος, Έλληνες αξιωματικοί, γιατί και ο Ιωνίδης και η παρέα του Έλληνες αξιωματικοί ήταν, να μάχονται, να σκοτώσουν και να ανατρέψουν τον Μακάριο, να ανα, τον ανατρέψουν και να σκοτώσουν τον Μακάριο, για, στον να, μακάρι. για να δώσουν την Γερίνια στους Τούρκους. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν είχε καταλάβει ότι η προδοσία δεν συνίσταται μόνο στο πραξικόπημα, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους να εισβάλλουν. Συνέπραξε η Χούντα και ενεργητικά, δεσμεύοντα τα όπλα επί τέσσερι τουλάχιστον ώρε και αφήνοντα του Τούρκου αμαχητή να βγουν στην Κερίνια και τους Τούρκου καταδρομή και λεξιπτοδιστέ να πατήσουν την Κυπριακή γη ατουφεκιστή. Άρα η προδοσία είναι διπλή. Είναι το πραξικόπημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ενεργητική η προδοσία. Και γιατί έγινε, γιατί μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτό και για το σήμερα και το... το γράφεται πρέπει. και ένα τρίτο μου βιβλίο για τα ναι, Ναι, έχει αυτά. τελειώσει το τρίτο μου βιβλίο. Δηλαδή σε 15 μέρες θα είναι στα βιβλιοπολία. Ε, το θεώρησα καθήκον μου να το κάνω, γιατί αρχίζει από το Με 1000... ντοκουμέντα. Με ντοκουμέντα και πλήρη. Δηλαδή είναι ένα, ένα βιβλίο ένα εγκολπή. πολύ αναλυτικό, το οποίο είναι ένα βιβλίο αναφοράς. Μπορεί ο κανείς να δει από το 1946, από τη μεταπολεμική εποχή, μέχρι το 1974. Και με, ε, θα γράψω τώρα και ένα τέταρτο τόμο, που θα καλύψει την περίοδο από το 1974 μέχρι σήμερα. Γιατί ναι, επειδή μεγάλη... τελειώνει ο χρόνος μας, ναι. να πάμε να, επειδή, και είστε από ναι. τους ανθρώπους που παίξατε πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν τον έχετε διεκδικήσει, εγώ επειδή γνωρίζω την αλήθεια, οφείλω να το μοιραστώ με τους τηλεθεατές μας, παίξατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μένα Ευρωπαϊκής ξεκίνησε έντας. ιδέα. Ναι. Ε, 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 αργότερα ε, πιστώθηκε ο Μαγκαρίτης, ο, ο Κρανιδιώτης. Αλλά αυτό έγινε την επόμενη δεκαετία, η πρώτη φορά που ετέθη το θέμα της Ευρώπης, ετέθη από μένα το 1983. Στον, με σημείωμά μου στον Ανδρέα, αγήμος, Ανδρέα. Αγήμος, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίο ενθουσιάστηκε και αρχίσαμε να το δουλεύουμε. Αλλά ακόμη ήταν πολύ νωρίς τότε για να καρποφορήσει η ιδέα, χρειάστηκε να περιμένουμε μια δεκαετία. Και στην επόμενη δεκαετία του 90, Άρχισε ο Πάγκαλο και... με τον κλανιδιώτη που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιοι για τα θέματα τα ευρωπαϊκά, το κίνησαν. Και εκεί εκμεταλλευτήκαμε την Διεύρυση. πολιτική συγκυρία. Δηλαδή τη διεύρυνση της Ευρώπη, οι Αμερικανοί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωση ήθελαν να εντάξουν όλες τις ανατολικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αυτό που οδήγησε μετά και στην Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο ε, ήθελαν να ενταχθούν πακέτο. Και ήταν και, και... η Ελλάδα προεδρεύουσα ναι, χώρα. Ναι, και στο πακέτο αυτό πετύχαμε και εμείς τότε να εντάξουμε την Κύπρο και τη Μάλτα, δύο, νησιωτικά, δύο νησιωτικές χώρες. Τα οποία χώρες, διευρύνουν τον ορίζοντα ναι, της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μεσόγειο. Ήταν μια σχέση ισορροπίας βορρά-νότου. Ε, και ε, 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 με τον τρόπο αυτό παρακάμψαμε το σκόπελο τον Αμερικανικό. Είχαμε υποστήριξη από την Αμερικανική, γιατί δεν ήθελε η Αμερική να αναβαγίσει η μεγάλη διεύρυνση ναι, και, και συνέπλευσε σε αυτή την επειδή ιστορία. Επειδή τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής μας, έχουμε δύο λεπτά και είπατε την Αμερική. Οι Ινωμένες Πολιτείες της Αμερικής ε, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν είναι δείγμα μετάνοιας για αυτό που έγινε στην Κύπρο ε, με δική τους ευθύνη, βλέπουμε να προσεγγίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, να αναπτύσσονται σχέσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν και στρατηγικού χαρακτήρα, κάτι από το οποίο ενοχλείται η Τουρκία. Πώ βλέπετε αυτή την προσέγγιση και πού μπορεί να οδηγήσει και να κλείσουμε την ναι, εκπομπή μα με αυτή την. Ε, αυτό είναι μεγάλο θέμα και θέλει υπεραιτέρω συζήτηση. Θα ξανακάνουμε εκπομπή, το υποσχόμαστε στου. Τώρα είναι η γεωπολιτική συγκυρία ευνοεί την Κύπρο. Αυτό όμω βρίσκεται σε αντίθεση με την ακολουθούμενη πολιτική στην Κύπρο Από... στο εσωτερικό μέτωπο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και που, ε, ε, για το οποίο έχει ευθύνη και η κυβέρνηση εδώ. Δεν μπορεί η κυβέρνηση και εδώ και η κυβέρνηση κάτω να επιδιώκουν μία λύση φιλοτουρκική, λύση η, οποία, η οποία στην ουσία θα, θα κατέλειε την Κυπριακή Δημοκρατία και θα μετέτρεπε όλη την Κύπρο σε δορυφόρο τουρκικό. Αυτό είναι το, η ουσία του θέματο, αλλά αυτό το θέμα. Κύριε θα πρέπει, πρέπει να, να, το διακ, να το, να το λίγο ότι ναι. τώρα που οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και η γεωπολιτική συγκυρία. Ναι, και το θέμα και με το Ισραήλ Ευνοούν τώρα, το οποίο απειλείται από την Τουρκία. Ευνοούν την Κυπριακή ναι. Δημοκρατία. Ναι. Τώρα εμεί. Εμεί να, ακολουθήσουμε να πολιτική να κάνουμε μία λύση αντίθετη βέβαια, με τη γεωπολιτική βέβαια, συγκυρία. Ναι, Αυτό είναι. Γιατί στην ουσία αυτή η λεγόμενη διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, τι σημαίνει. Δύο ίσα μέρη με πολιτική ισότητα, το 18, 100 και το 80 εξισώνονται, που σημαίνει ότι τίποτα δεν θα μπορεί να γίνεται σε μια τέτοια λύση χωρίς τη συνένεση των τουρκοκυπρίων, δηλαδή της Άγκυρας. Άρα δηλαδή ένα τέτοιο μόρφωμα, θα είναι ένας δορυφόρος τουρκικός. Δηλαδή εμείς θα συμπλέψουμε να μετατρέψουμε την Κύπρο σε εφαλτήριο της Τουρκίας για τις ηγεμονικές της φιλοδοξίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Πρέσβη, ε, διπλωμάτης είστε, αλλά πραγματικά ε, αποδείχθηκε από την παρουσία σας στην εκπομπή ότι ναι, ε, η πολιτική έχει ανάγκη τη φιλοσοφία και τον ορθό λόγο. Ε, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για... και να καληνυχτήσουμε τους, τους τηλεθεατές μας και να τους ευχαριστήσουμε για την προσοχή τους. Λοιπόν, άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.